Με στόχο την κατάκτηση μιας βουλευτικής έδρας στη Μαγνησία και την ανάδειξη του Πασόκ σε τρίτη πολιτική δύναμη, κατέρχεται στην εκλογική αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής η τοπική κομματική οργάνωση του Πασόκ που παρουσίασε σήμερα το ψηφοδέλτιό της. Οφείλουμε όλοι στα δύσκολα να μπαίνουμε μπροστά για την παράταξη και τον κόσμο μας, που τόσο έχουν απογοητεύσει οι πρακτικές διάσπασης και πολιτικής αφαιρεγκαιότητας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ιερόστρατοι. Από την ιστορία γνωρίζετε τον πρόγονό μας τον Ηρόστρατο, ο οποίος μπήκε μέσα στο ναό της Αρτέμιδος και έβαλε φωτιά για να αποκτήσει κάποια αναγνωρισιμότητα. Δεν είμαστε λοιπόν Ηρόστρατοι. Το Πασόκ προσέρχεται σε αυτή τη μάχη γνωρίζοντας ότι είναι εγγυητής σταθερότητας και ευρωπαϊκής πορείας. Ούτε μπαλαντέρ, ούτε ουρά κανενός. Στόχος μας είναι να λάβει το Πασόκ Δημοκρατική Παράταξη την τρίτη εντολή, να μην πάει αυτή στους ναζιστές και να πάρει μία έδρα στη Μαγνησία. Το ανανεωμένο σε μεγάλο βαθμό ψηφοδέλτιο του Πασόκ στον νομό Μαγνησίας απαρτίζουν ο δημοσιογράφος Γιάννης Αναστασίου, η δικηγόρος Κατερίνα Γαργάλα, ο περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Λουφόπουλος, η πρώην δημοτική σύμβουλος Κερασία Μπαρτζιώκα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ Μαγνησίας Μαρία Γίτση, ο μηχανολόγος Γιώργος Καρυπίδης, ο οικονομολόγος Αντώνης Πολίτης και ο φυσιοθεραπευτής Γιάννης Σακόπουλος. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους τους υποψηφίους για την απόφασή τους να στρατευτούν και να πλαισιώσουν τις θέσεις του ψηφοδελτίου μέσα σε αυτές τις δύσκολες προεκλογικές συνθήκες. Είναι θέσεις ισότιμες, θέσεις ευθύνης, θέσεις μάχης που υπηρετούν την ανανέωση, την αναγνωρισιμότητα, τον επαγγελματισμό, μα πάνω απ' όλα την πολιτική και κομματική συνέπεια, καθώς και την ενότητα της παράταξης.